Λοιπόν, για πάμε τώρα από την άλλη πλευρά. Θυμάστε που σας έλεγα προηγουμένως ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο δώρο σήμερα για εσάς. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκε στα χέρια μου αυτό το δώρο, αλλά θα σας το πω αργότερα. Τώρα ήρθε η ώρα να σας το πω. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν ότι στείλτε μας τα email σας στο eleni1@papakialfatv.gr γιατί ένα τυχερό ζευγάρι ή ένα ζευγάρι μέχρι και δύο παιδιά κερδίζει μία σούπερ διαμονή για τρία βράδια και τέσσερις ημέρες στην υπέροχη Ρόδος, το καταπληκτικό ξενοδοχείο που βλέπετε πλάνα, Grand Hotel. Δεν το βαφτίσαν τυχαία Grand Hotel, το βλέπετε, είναι Grand. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι ένα σπουδαίο δώρο για μία, ελπίζω, οικογένεια. Όχι όμως ότι θα είναι άσχημα για μας να πάει και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Μπορεί να τα πιάσετε εκεί τα παιδιά, είναι γουρλίδικο το μέρος. Γιατί όχι. Λοιπόν, πώς όμως εμένα ήρθε στα χέρια μου αυτό το δώρο. Λοιπόν, σήμερα θα γνωρίσουμε μία γυναίκα που κατάφερε να κάνει έτσι μια μεγάλη ανατροπή στη ζωή της και την προσωπική, στην ίδια και την επαγγελματική. Κατάγεται από μια πολύ μεγάλη και γνωστή οικογένεια που ασχολείται με τον τουρισμό και με τα ξενοδοχεία, εξού και το ξενοδοχείο που είδατε που ένας τυχερός θα πάρει δώρο. Είπαμε ότι η ευκαιρία που είναι κοντά μας δεν είναι το θέμα μας τα ξενοδοχεία. Εξάλλου δεν χρειάζονται διαφήμιση, τα ξενοδοχεία πάνε μια χαρά. Και ελπίζουμε και πάντα να πηγαίνει καλά ο τουρισμός σε αυτή τη χώρα. Αλλά επί τη ευκαιρία που ήταν κοντά μας για να μιλήσουμε λίγο για τα δικά μας και κυρίως για κάτι που κατάφερε η ίδια και που πολλές από εμάς πολλές φορές κολλάμε και λέμε «Μα δεν γίνεται, δεν μπορώ» ή «Τα παρατάμε» ή «Μας πιάνει στεναχώρια» ή πολλές φορές στεναχώρια φτάνει και στα άκρα γι' αυτό. Και έχει να κάνει φυσικά με την εμφάνισή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες που βεβαίως όνειρό μας είναι και η καταξίωση στα επαγγελματικά μας και η προσωπική ευτυχία και η οικογένεια να δημιουργήσεις και όλα καλά, κάποια στιγμή μπορεί να αφήσουμε τον εαυτό μας λίγο στην άκρη. Μπορεί να αυτό να συνεπάγεται με το ότι λες πάω από γένα σε γένα, άφησα 5 κιλά, πάω στην επόμενη γένα, αφήνω άλλα 5, πάω στην τελευταία, εκεί μπορεί να φορτωθείς και καμιά κοσαριά. Και μπορεί τρέχοντας με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια στη ζωή σου, ξαναλέω, τα προσωπικά, των παιδιών, τις δουλειές, τις αγωνίες καθημερινές, κάτι να αφήσεις πίσω. Συνήθως οι μανούλες αφήνουμε τον εαυτό μας. Λάθος. Λοιπόν, θα τα πούμε σήμερα λοιπόν με τη Χριστίνα Μίτση, η οποία έχει πολλά πράγματα να μας πει. Και κυρίως έχει να μας ανοίξει μία πόρτα, αυτό που λέω πάρα πολύ συχνά, ότι τελικά ό,τι θέλουμε μπορούμε να το καταφέρουμε, αρκεί να προσπαθήσουμε, όχι να καθόμαστε και να λέμε «Μα γιατί εγώ έτσι, γιατί εγώ δεν κατάφερα αυτό, γιατί δεν μπόρεσα εγώ να είμαι τυχερή στη δουλειά μου να κατακτήσω αυτή τη θέση» ή «Γιατί, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να, τι, να χάσω τα 20 κιλά, μα». Άμα δεν προσπαθήσουμε στη ζωή για οτιδήποτε θέλουμε να κερδίσουμε, τίποτα δεν πρόκειται να κάτσει από μόνο του. Η ζωή θέλει αγώνα και θέλει και θέληση. Λοιπόν, για να γνωρίσουμε τώρα τη Χριστίνα Μίτση που είναι σήμερα κοντά μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί είπαμε, έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι δύο. Καλώς ήρθες, Χριστίνα. Θέλω να μιλάμε στον Ονικό. Το έλεγα γιατί προηγουμένως που είπαμε δύο-τρία λόγια στις διαφημίσεις, κατάλαβα ότι ξεκινάμε με πληθυντικό και πάμε να το κλείσουμε. Με τίποτα δεν θα το κλείσουμε το πληθυντικό. Θα μιλάμε στον Ονικό για να αισθανόμαστε και οι δύο καλύτερα. Ωραία, καλησπέρα λοιπόν, Ελένη. Και καλώς ήρθες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ ευχαριστώ που με κάλεσε καταρχήν. Συγχαρητήρια που σου τόσο αδύνατη. Μετά από μία γέννα. Και τόσο όμορφη. Καλά, τα πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, εγώ να το πω γιατί σε βλέπω και live πρώτη φορά και έχω μείνει έκπληκτη. Απόψε και τόσο όμορφη. Τέλος, αυτό το λέω γιατί δεν σε έχω δει ποτέ live και το λέω μετά από μία γέννα δύο μηνών, είσαι μία κούκλα και να πω εγώ τόσα είπες για μένα, να πω και εγώ για σένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια και έτσι ξεκινήσαμε λίγο με αυτό το κομμάτι, θέλω να μου πεις τη ζωή σου από την ημέρα που θυμάσαι τον εαυτό σου. Αισθάνθηκες ποτέ ότι ήσουν πιεσμένη σε Όχι. κάτι. Δηλαδή, αισθανόσουν πάντα ότι έκανες αυτό που ήθελες όπως το ήθελες. Μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα. Ναι. Μπράβο. Δυστυχώς. Γιατί το λες αυτό? Κακό αυτό. Γιατί? Μειονέκτημα. Γιατί? Δεν έχεις όρια. Είχες όρια. Ναι. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Με ρώτησες και λέω ότι δεν αισθάνομαι. Ότι η δουλειά που ακολούθησε και από ό,τι ξέρω από πολύ μικρή η οικογένειά σου, κυρίως ο πατέρας σου, γιατί εκείνος δημιούργησε όλο αυτό, πώς να το πω τώρα. Εκείνος δημιούργησε και εκείνος συνεχίζει να τα κάνει όλα. Εμείς απλά ακολουθούμε. Ήταν η δουλειά που ήθελες να μπει, σου άρεσε? Είναι η ωραιότερη δουλειά νομίζω που ένας άνθρωπος μπορεί να ασχοληθεί. Πες μου γιατί. Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει.
μπορείς να κάνεις τα πάντα. Είναι μια δουλειά η οποία καλύπτει όλους τους τομείς. Δηλαδή. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις το μάγειρα, μπορείς να κάνεις μια ρεσεψιόν, μπορείς να κάνεις το διευθυντή, μπορείς να κάνεις το λατζιέρι, μπορείς να κάνεις μια υποδοχή, μπορείς να περιποιηθείς τον κόσμο. Μπορείς να κάνεις μπορείς, το PR. Μπορείς να κάνεις το PR, μπορείς να κάνεις την καθαρίστρια, μπορείς να κάνεις... Το λέω γιατί αρκετές φορές παιδιά που βρήκαν έτοιμες δουλειές, καλοφτιαγμένες δουλειές από την οικογένειά τους, στον οποιονδήποτε χώρο, έχουν μια άρνηση να μπουν μέσα. Είναι αυτό. Μια απίθανη δουλειά. Δεν υπάρχει καταρχήν ωραιότερο πράγμα από το να φιλοξενείς. Εμείς μάθαμε από την οικογένειά μου, γιατί και οι δύο μου όλες είναι τρομερά φιλόξενοι, την έννοια της φιλοξενίας και να φιλοξενούμε. Οπότε και εγώ και ο αδερφός μου είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι να φιλοξενούμε και φίλους, αλλά και 400.000 τουρίστες μπορούμε να φιλοξενούμε σήμερα στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένοι να τους φιλοξενούμε. Η καταγωγή σας από πού είναι? Ο πατέρας μου είναι από τα Γιάννενα και έφυγε 14 χρονών και η μητέρα μου είναι από την Κωνσταντινούπολη και έφυγε 18 χρονών. Οπότε και οι δύο τιμούν τους τόπους τους, τους αγαπάνε πάρα πολύ. Και η μητέρα μου επισκέπτει την Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ συχνά κάθε χρόνο και ο πατέρας μου έχει ένα υπέροχο ξενοδοχείο στα Γιάννενα. Είσαστε λοιπόν μια πολύ δεμένη σε όλα τα επίπεδα οικογένεια. Έτσι νομίζω. Και σαν οικογένεια, αλλά και μέσα από τη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, έτσι νομίζω. Για πες μου κάτι. Έχω την αίσθηση ότι εσύ, παρότι έκανες τις σπουδές σου, θα δούμε και βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, και βεβαίως από πολύ μικρή, από ό,τι ξέρω, ο πατέρας σου σας έβαλε μέσα στη δουλειά να περάσετε από όλα τα πόστα. Ήθιστε αυτό. Κανείς δεν γίνεται με τη μία διευθυντής. Έχω την αίσθηση ότι εσύ παντρεύτηκες και πάρα πολύ μικρή και ξεκίνησες να δημιουργείς τη δικιά σου οικογένεια. Εγώ παντρεύτηκα 25 χρονών. Για πες μου. Ναι, εγώ παντρεύτηκα 25 χρονών. Όταν παντρεύτηκα έφυγα από τη δουλειά. Γιατί? Γιατί έζησα στο Ηράκλειο τα πρώτα 3 χρόνια του γάμου. Γέννησα αμέσως τον πρώτο χρόνο του γάμου. Άνοιξα μία δουλειά στο Ηράκλειο, που ήταν ένα μαγαζί στο Ηράκλειο, που ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, το οποίο ήταν franchise με την Λιάρα τη Βουρά και την Αγάπη τη Παρδογιάννη και περνάγαν πάρα πολύ ωραία με αυτό το μαγαζί. Αναγκάστηκα να ζήσω στο Ηράκλειο για 4 χρόνια που έφυγα από τη δουλειά. Μετά γύρισα στην Αθήνα, όπου έκανα τα άλλα 2 παιδιά, άρα αναγκαστικά δεν μπόρεσα να ασχοληθώ με τη δουλειά. Και μετά ασχολήθηκα με αυτή την απόλυτη των κοιλών, η οποία κράτησε 3 χρόνια. Άρα όλο αυτό ασχολιόμουν με τη δουλειά περιστασιακά, δηλαδή όπως όμως έχω πει ότι για τη δικιά μου οικογένεια η δουλειά είναι 15 ώρες την ημέρα. Άρα το να ασχολείσαι 2-3 ώρες την ημέρα και απλά να ενημερώνεις και περιστασιακά να περνάς δεν θεωρείται για την οικογένειά μου ότι δουλεύω. Είναι απλά περνάω, ενημερώνομαι, φεύγω για να έχω κάποια επαφή με το αντικείμενο. Επειδή 3 χρόνια τα τελευταία ασχολήθηκα με τον εαυτό μου, δεν είχα καμία σχέση. Και τον ένα χρόνο είσαι και στο εξωτερικό λόγω αυτής της αλλαγής. Μετά τον τελευταίο ένα χρόνο ασχολήθηκα με αυτήν την καινούργια εταιρεία που έκανα. Οπότε έτσι ήρθαν τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τη Χριστίνα Μίτση και αμέσως μετά θέλω να μου πεις τι σου έκανε κλικ και αποφάσισες να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να παλέψεις, ενώ να ξαναβρεις το σώμα σου. Είναι εύκολο αυτό. Και δεν μπορούμε να το πετύχουμε και όλοι. Και εσύ μου έδωσε συγχαρητήρια, αλλά εσύ μου έδωσε συγχαρητήρια που εγώ είχα να παλέψω με 13 κιλά και πάλι έχω κιλά επάνω μου. Εσύ πάλεψες πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Η ιστορία της οικογένειας Μίτση είναι μια ιστορία θέλησης, επιτευγμάτων, προόδου και ανάγκης για δημιουργία. Και βέβαια μια ιστορία που εικονογραφεί την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού τα τελευταία 40 χρόνια. Το νεότερο μέλος του Ομίλου Κολοσσού, που αριθμεί μεταξύ άλλων 21 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα, ονειρικούς προορισμούς πολυτέλειας που υποδέχονται 400.000 τουρίστες κάθε χρόνο, είναι μια γυναίκα. Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Αθήνα, απόφοιτος του Κολεγίου Αθηνών με σπουδές στις δημόσιες σχέσεις και το μάρκετινγκ στον Τυρί, η Χριστίνα Μίτση είναι ένας άνθρωπος που ασπάζεται ολόψυχα την ιδέα που είναι το δόγμα και το μυστικό επιτυχίας της οικογένειάς της. Σε κάθε αδιέξοδο να βλέπεις μια ευκαιρία. Και αν δεν πετύχεις με την πρώτη, προσπάθησε. Προσπάθησε ξανά και ξανά. Η τιμιότητα, η τόλμη και κυρίως η εργατικότητα είναι οι αρχές με τις οποίες βαπτίστηκε. Μικρή ακόμα βρέθηκε να εργάζεται σαν απλή υπάλληλος στις ξενοδοχειακές μονάδες της Ρόδου που ανήκα στην οικογένειά της. Και αυτό επειδή η άποψη του πατέρα της, του ιδρυτή του ομίλου και ξενοδόχου θρύλου Κωνσταντίνου Μίτση, είναι πως για να γνωρίσεις καλά μια επιχείρηση, πρέπει να ξεκινήσεις από χαμηλά και να περάσεις από όλα τα πόστα. Άνθρωπος γελαστός, φωτεινός, χαρούμενος, ακίνητος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μόδα, το design και την υψηλή ραπτική, η μικρή κόρη της οικογένειας Μίτση είναι επίσης μια γυναίκα με αξιοζήλευτο
πείσμα. Ακόμα και η υπέρκομψη σημερινή της εμφάνισης είναι μια προσωπική της κατάκτηση. Το αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης προσπάθειας προσωπικού αναπροσδιορισμού, όπως λέει η ίδια. Βλέποντάς την, δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πως μερικά χρόνια πριν η εικόνα της ήταν αλλιώτικη. Η εικόνα μιας γυναίκας με πολλά περιττά κιλά, ταλαιπωρημένης από τρεις δύσκολες εγκυμοσύνες. Θα συνέχιζε να είναι έτσι, αν η Χριστίνα Μίτσα δεν αποφάσιζε να αλλάξει τη ζωή της. Ήταν μια προσπάθεια ιδιαίτερα επώδυνη που κράτησε 3 χρόνια. Το αποτέλεσμα τη δικαίωσε. Σήμερα η νέα Χριστίνα λέει πως δεν θυμάται ποτέ να υπήρξε εκείνη η άλλη γυναίκα. Βοηθό, στήριγμα και έμπνευσή της όλο αυτό το διάστημα στάθηκε η οικογένειά της. Τα 3 παιδιά της, η Σοφία, η Ευγενία και ο Κώστας. Και ο σύζυγός της εδώ και 17 χρόνια. Ο επίσης επιχειρηματίας Ανδροκλής Τερζάκης. Ο τελευταίος είναι και ο ηθήνων νους πίσω από την τελευταία της προσπάθεια, που γεννήθηκε από την ανάγκη να εκφράσει τη δημιουργικότητά της με έναν τρόπο προσωπικό και ιδιαίτερο, σε έναν χώρο που της είναι οικείος. Αυτόν της ομορφιάς. Η αρχή έγινε με ένα άρωμα. Το M, που Madame Monsieur, ένα ξεχωριστό φρέσκο unisex άρωμα που θυμίζει απογευματινό περίπατο σε ελληνικό περιβόλι, κυκλοφόρησε με επιτυχία σε περιορισμένο αριθμό μπουκαλιών για συλλέκτες και τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατέθηκαν για το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Για τον ίδιο σκοπό θα διατίθεται και το 20% των εσόδων από την πώληση όλων των προϊόντων της νεοσύστατης εταιρείας O-Live, μιας ολοκληρωμένης σειράς καλλυντικής περιποίησης προσώπου και σώματος, 100% φυσικής, βασισμένης στο πιο διάσημο ίσως εξαγόγημο προϊόν αυτού του τόπου. Την ελιά. Πολυτέλεια με ελληνική σφραγίδα και επιχειρηματικότητα με κοινωνικό ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτός είναι ο νέος στόχος της Χριστίνας Μίτση. Που αν μη τι άλλο, ξέρει καλά το άρωμα της επιτυχίας. Μπορείς να μου πεις τι σου έκανε κλικ και το πήρες απόφαση? Γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια που ήταν όλα αυτά τα κιλά επάνω μου, τα οποία εντάξει με βαραίναν πάρα πολύ, δεν μου είχαν δημιουργήσει κάποια ψυχολογική. Δηλαδή δεν είχα ποτέ ότι δεν είχα παρέσει, ότι αισθανόμουν κάποια. Παρέσει είχες και από ό,τι έχω καταλάβει και από φίλους κοινούς που μπορεί να έχουμε, πολλές φορές είσαι και η ψυχή της παρέας. Δηλαδή σε πολλά κάτω. Ναι, κάνω πλάκα δεν είσαι και ένας, όχι. Ναι, καμία αλλά σχέση. Εγώ αναρωτιέμαι για το εξής. Πώς άφησες τόσο καιρό να περάσει με τόσο βάρος? Δεν με ενοχλούσε κάπου κοινωνικά, με ενοχλούσε σαν βάρος. Σε σένα. Ναι, με ενοχλούσε σαν βάρος. Η αλήθεια ήταν ότι οι εγκυμοσύνες μου επηρέασαν πάρα πολύ, γιατί οι 2 εγκυμοσύνες μου, και η πρώτη και η τελευταία, γίνανε 7 μήνες στο κρεβάτι. Εγώ είμαι ένας τρομερά υπερκινητικός άνθρωπος. Αναγκάστηκα 7 μήνες να τους περάσω στο κρεβάτι, με αποτέλεσμα να τρώω και τους 7 μήνες. Βεβαίως το ότι να τρως με το να παίρνεις 40-50 κιλά σε κάθε εγκυμοσύνη οπωσδήποτε δεν είναι λογικό. Οι 2 τελευταίες. Είχες φτάσει να πάρεις τόσα πολλά. Ναι, βεβαίως. Είχα φτάσει να πάρω 40-50 κιλά και στις 2 τελευταίες εγκυμοσύνες, οι οποίες γίνανε με 2 χρόνια διαφορά η κάθε μία. Είχες κιλά και πήγες στην επόμενη εγκυμοσύνη και πήρες κι άλλα. Είχα στην τελευταία μου εγκυμοσύνη που είχε 2 χρόνια απόκληση με την πρώτη τελευταία. Αρκετά κιλά και αμέσως προστέθηκαν κι άλλα. Πάντως δεν σε φόβησε το ότι παίρνεις τόσα κιλά στο να πεις ότι. Όχι, θέλω μεγάλη οικογένεια. Γιατί είμαι του κόσμου. Το θέλω αυτό, θέλω φασαρία. Θέλω φασαρία, θέλω κόσμο. Οπότε και στο σπίτι έπρεπε να υπάρχει κόσμος. Αυτό το είχα αποφασίσει. Ήταν η αρχή μου και γι' αυτό και αποφάσισα ότι θα κάνω πολλά παιδιά. Με κίνδυνο τη ζωή μου. Γιατί ο γιατρός είχε πει ότι εγώ δεν το εγκρίνω αυτό το πράγμα και δεν συμφωνώ να γίνουν άλλα παιδιά. Αλήθεια. Ναι, αφού ο πατέρας μου την τελευταία μου εγκυμοσύνη σχεδόν δεν μου μιλούσε κιόλα. Και εσύ το ότι θέλω να κάνω και αγόρι. Δηλαδή είχα αποφασίσει ότι θα κάνω και 4ο παιδί προκειμένου να κάνω αγόρι, όσο και αν κιλά έπαιρνα. Αποτέλεσμα ήταν να φτάσω στην τελευταία μου εγκυμοσύνη 130 κιλά. Δηλαδή ήταν, αυτό ήταν και το τελικό νούμερο, ας πούμε. Πώς το πήρες απόφαση. Πώς έβαλες σε πρόγραμμα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο αυτό, να το πούμε εγώ αυτό. Που λέω και γελάνε μερικοί. Πιστεύω πραγματικά τώρα και θα σου το πω ότι ήταν θέλημα Θεού. Γιατί ήδη είχα κάνει στο Υγεία το 2004 με αποτυχία, με πλήρη αποτυχία, εγχείρηση δαχτυλίδι. Στην οποία έχασα 30 κιλά αδιάφορα, δεν είχαν καμία επιτυχία. Και η οποία μου δημιούργησε και πρόβλημα και έπρεπε μετά από 2 χρόνια να το βγάλω. Και δεν το συνιστώ και σε κανέναν άνθρωπο. Πλέον εντάξει, έχει καταργηθεί κιόλας. Εντάξει, δικιά σου περίπτωση, γιατί όχι, άλλη, δεν το συνιστώ, άλλη. Επειδή τα έχω ψάξει πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα. Κανένας άνθρωπος, ο οποίος είναι πολύ υπέρβαρος, δεν πρέπει να κάνει αυτή την εγχείρηση. Κοίταξε, μπορεί να πρέπει, αλλά μπορεί να χρειάζεται ταυτόχρονα και κάποια δίαιτα, κάποια συγκεκριμένη διατροφή, ένα συγκεκριμένο τρόπο. Για μένα δεν το αυτή η εγχείρηση πλέον έχει καταργηθεί. Για σένα, αλλά τώρα εδώ επειδή δεν έχουμε έναν γιατρό να μιλήσει γι' αυτό και δεν θέλω να καλά, μπαίνουμε ναι, σε χωράφια εντάξει, που δεν γνωρίζουμε, πάρα μόνο για τη δική σου περίπτωση. Λέω ότι
Θεωρώ ότι και επειδή εγώ το έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό το θέμα και έχω ασχοληθεί με πάρα πολύ αυτό το θέμα, είναι μια εγχείρηση η οποία έχει καταργηθεί πλέον και γενικώς και στο εξωτερικό και παντού. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι, καταρχήν υπάρχουν πολλές άλλες εγχειρήσεις, αν θέλει κάποιος να το δοκιμάσει. Μην το συζητήσουμε τώρα. Ναι, καλά, αυτό, γιατί σίγουρα αυτό όχι. Είναι, ναι, ιατρικό, δεν είναι ιατρικό, άλλο δεν μας αφορά. Ναι. Εμείς, εγώ στη δικιά μου περίπτωση που το έκανα, απέτυχα εγώ προσωπικά. Και στη δικιά μου περίπτωση επίσης που δεν έκανα κάποια εγχείρηση, ήταν πραγματικά πιστεύω θέλημα Θεού. Και μα ήταν θέλημα Θεού, αλλά ήταν και θέλημα δικό σου. Γιατί μην μου πεις ότι δεν πείνασες. Δηλαδή, όχι, δεν πείνασα. Δεν πιστεύω εγώ ότι κανείς μπορεί να χάσει. Δεν πείνασα τόσο πολύ όσο γυμνάστηκα. Όσο γυμνάστηκα πάρα πολύ. Δηλαδή, έκανα ανελιπώς 2 ώρες γυμναστική κάθε μέρα, 365 μέρες το χρόνο. Για 1 χρόνο. Ναι. Η διατροφή σου πώς ήταν? Η διατροφή μου ήταν ακριβώς αυτό που θα σου πω. Ό,τι έτρωγα ακριβώς το μισό. Ακριβώς όμως. Ποτέ δεν έκανα καμία διατροφή η οποία να έχει σχέση με κρέας, ψάρι και κοτόπουλο και σαλάτα. Ποτέ. Τι έτρωγες ρε παιδί μου? Έτρωγα πίτσα μισό, μακαρόνια μισό και κανένα γλυκό για 365 μέρες αυτό το χρόνο που έκανα δίαιτα. Λοιπόν, το οποίο επίσης εφαρμόζω. Θέλω να μου πεις λίγο. Γιατί ακούω πάρα πολλές φορές ότι όταν κάποιος ξεκινάει μια δίαιτα, στην αρχή χάνει λίγο, χάνει κάτι, το βλέπει, και μετά κάπως σαν να κολλάει η ζυγαριά. Και εκεί πάνω απογοητεύεται κανείς και λέει «μπα, δεν μπορώ» και τα παρατάει και λέει «εντάξει, φέρε 5 σουβλάκια για να ξεχάσουμε τον πόνο μας». Δηλαδή, πώς δεν απογοητεύτηκες όταν σίγουρα κάποια στιγμή είδες τη ζυγαριά σε κάποιο σημείο να κολλάει. Μετά τις διαφημίσεις όμως. Προσπαθώ να μάθω μυστικά, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό μυστικό στο να πάρει κανείς μια απόφαση, και ειδικά μια τέτοια απόφαση που κυρίως εμείς οι γυναίκες είναι το θέμα μας, το θέμα του αδυνατίσματος, και δεν μιλάω πάλι για 5-6 κιλά 7, αυτό το θεωρώ αμελητέα ποσότητα. Όποιος θέλει μπορεί να το καταφέρει. Μιλάω από 10 κιλά και πάνω. Νομίζω ότι είναι θέμα θέλησης. Δηλαδή και τόση ώρα που προσπαθώ να συζητάω μαζί, προσπαθώ να καταλάβω τι έγινε, τι συνέβη, πώς το πήρε απόφαση. Γιατί είναι δύσκολο όχι να το πάρεις απόφαση, να το τηρήσεις, να μπεις σε πρόγραμμα, να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Γιατί πραγματικά είσαι μία άλλη γυναίκα σήμερα. Αλήθεια σου λέω. Σε έβλεπα πέρυσι στη φωτογράφηση που είχες κάνει για το άρωμά σου. Θέλω να μου πεις πώς σου ήρθε να φτιάξεις άρωμα. Και βεβαίως να πούμε ότι τα χρήματα τα έδωσες, πήγαν για φιλανθρωπικό σκοπό και πάλι μπράβο σου. Θα μου μιλήσεις για αυτά. Σε έβλεπα και είδα μια άλλη γυναίκα, δηλαδή λέω αυτή είναι κορίτσι νέο. Πραγματικά το βάρος των κιλών αλλάζουν έναν άνθρωπο, αλλάζουν το πρόσωπό του, αλλάζουν τη διάθεσή του ακόμα και για αυτά που θέλει να κάνει. Αυτό είναι αλήθεια, πράγματι. Σου δίνει μεγαλύτερη χαρά οπωσδήποτε. Βέβαια. Έτσι ξεκίνησα κι εγώ να κάνω αυτή την ιστορία. Πώς σου έκανε αυτό, αυτό θέλω να μου πεις. Τι σκέφτηκες, κάτι δεν μπορεί, κάτι σου έδωσε δύναμη μέσα σου. Ήταν αρκετά τα χρόνια, κουραστήκαμε πια. Θέλαμε να αλλάξουμε προφίλ. Πίστευες όμως ότι θα τα καταφέρεις? Ναι. Γιατί φαντάζομαι δεν ήταν η πρώτη φορά που... Μόνο για τις 3 γέννες τα κιλά που μου είπες, δηλαδή θα και έπεσε ένα σκύλο. Πώς θα κάνεις αυτή τη φορά? Ήταν, το είχα πάρει πάρα πολύ. Πραγματικά το είχα πάρει απόφαση. Πώς? Το είχα πάρει απόφαση. Είπε ότι τελείωσε αφού κάναμε και το τρίτο παιδί και δεν είχαμε πια άλλες υποχρεώσεις οικογενειακές όσον αφορά τις γέννες. Δεν έκανες ποτέ πίσω? Δεν κουράστηκε στιγμή να πεις δεν μπορώ, κουράστηκα? Όχι. Ήταν τελειωτικό. Γι' αυτό και έφυγα και από το σπίτι μου και είπα ότι θα πάω σε ένα μέρος μόνη μου να το κάνω. Να το κάνω, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου λίγο, μια και το ανέφερα, πες μου πώς σκέφτηκες να δημιουργήσεις το άρωμα αυτό. Πώς λέγεται καταρχήν αυτό το άρωμα? M. Πολύ ωραία. Είναι το αρχικό του επιθέτου σου? Όχι ακριβώς. Έτσι όμως, έτσι συνδυάστηκε. Ωραία. Συνδυάστηκε. Πώς το σκέφτηκες αυτό και αν ήταν πρωτίστως η ιδέα σου, όχι η δημιουργία του αρώματος, αλλά ότι θέλω να δημιουργήσω κάτι που να βοηθήσω με τον τρόπο μου να πάνε κάποια χρήματα σε ένα σκοπό πραγματικά πολύ ιερό. Και πες μας που το... Ναι, πρωτίστως ήταν να δημιουργήσω κάτι. Mm. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα να φτιάξω κάτι που έχει σχέση με τα ξενοδοχεία, που έχει σχέση με, μπορείς να προσφέρεις κάτι luxurious και κάτι που να έχει σχέση με, να δώσεις κάτι όμορφο, που να έχει σχέση με την Ελλάδα. Και γι' αυτό σκέφτηκα ένα άρωμα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και η μυρωδιά αυτού του αρώματος που αρέσει γενικώς. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Είχε επιτυχία και απήχηση
εξού και έγινε μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα μετά. Έγινε και αυτό το πάρτι που λες που με είδες, ναι, και σου έκανε εντύπωση διαφορά. Εκεί ήρθε ο κόσμος και το μύρισε και άρεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό και τώρα έχει γίνει μια ολόκληρη σειρά από προϊόντα που έχει σχέση με Ελλάδα, ελιά, ζωή, γιατί η εταιρεία λέγεται All Live, δηλαδή ζωή. Τα έσοδα πράγματι του αρώματος δόθηκαν στην κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο Ίδρυμα Ελπίδα. Με τίμησε κιόλας, που χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία μου μαζί της. Και τώρα ασχολούμαι με αυτή τη σειρά, η οποία πρωτίστως αυτή τη στιγμή είχα την μεγάλη χαρά να μου ανοίξουν την πόρτα όλοι οι συνάδελφοι ξενοδόχοι, την οποία καλοδέχτηκαν και την βάλανε στα ξενοδοχεία και έτσι θα έχουμε τη χαρά να τη δουν και όλοι οι τουρίστες με μπουκαλάκια μικρά στα δωμάτια τους, σαμπουάνα, φρόλουτρα, conditioners, κρέμες χεριών. Αυτά. Αυτό όλο πώς ξεκίνησε στο μυαλό σου? Αυτό πώς ξεκίνησε? Είχα πάει στο Λονδίνο και είχα δει μία παρουσίαση στο διπλανό μου τραπέζι, έτρωγα σε ένα εστιατόριο, της Jo Malone, που φαντάζομαι ότι μπορεί περισσότερο να την ξέρουμε, που μοίραζε ένα συλλεκτικό μπουκάλι σε πάρα πολύ λίγους δημοσιογράφους και μου έκανε τρομερή εντύπωση η παρουσίαση που γινόταν δίπλα μου. Και πήγα κι εγώ και πήρα ένα κουτάκι, το οποίο μου υπέγραψε, και μου έκανε τρομερή εντύπωση όλο αυτό το presentation εκεί πέρα, όλη αυτή η παρουσίαση εκεί πέρα. Και είπα ότι θα ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Επειδή έχεις ταξιδέψει, φαντάζομαι, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, όχι σε όλα, αλλά σε πολλά μέρη. Στα περισσότερα, ωραία. Πες μου, ποια μέρη της Ελλάδας θεωρείς ότι είναι μέρη έμπνευσης, δηλαδή και που πάει κάποιος εκεί και λέει πού είμαι. Τι μέρος είναι αυτό? Η Κρήτη είναι μέρος έμπνευσης οπωσδήποτε. Από εκεί εμπνευστήκαμε και όλος, πριν και ο άντρας μου από την Κρήτη. Βάλαμε και ωραία συστατικά μέσα στην κολόνια. Έτσι, οπωσδήποτε χρησιμοποίησαμε και αγνά προϊόντα. Για μένα η Κρήτη είναι πολύ μέρος έμπνευσης, ας πούμε. Σίγουρα. Με τον άντρα σου πού γνωριστήκατε? Στην Κρήτη. Τι πήγες να κάνεις στην Κρήτη? Εκδρομή. Είχε χτίσει ο πατέρας με ένα ξενοδοχείο. Και βγήκα βόλτα το βράδυ και τον γνώρισα σε ένα μπαρ. Ήμουν 23 χρονών. Και στα 25 παντρευτήκατε, κάνατε και μωρό. Ναι. Όλα γρήγορα. Τώρα είμαστε ωραία αγαπημένοι φίλοι και κάνουμε δουλειές μαζί. Κάναμε και μια εταιρεία που τη βγάλαμε και ο live ζωή. Ξαναγεννηθήκαμε κιόλας και ξεκινάμε την αρχή. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 18. 18 χρόνια. Μπράβο. Γεράσαμε τώρα πια. Άτα βρε, τι είναι αυτά που μου λες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τα παιδιά σου τι ηλικίες είναι τώρα? Η μεγάλη μου κόρη. Έχεις δύο μικρές και ένα μεγάλο, 14. Ναι. Η μικρή μου κόρη είναι 8 και ο γιος μου είναι 6. Αυτά. Τον έκανες το γιο, γι' αυτό σταμάτησε. Σταμάτησε. Αλλιώς θα είχα φτάσει τα 6 παιδιά και στα 180 κιλά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι με αφορμή σήμερα που είναι κοντά μας η Χριστίνα Μίτση, δίνουμε δώρο σε ένα τυχερό ζευγάρι ή σε μια οικογένεια που έχει μέχρι 2 παιδιά τη διαμονή για 3 βράδια και 4 μέρες στη Ρόδος, στο ξενοδοχείο Grand Hotel. Στείλτε μας απλά ένα mail στο eleni1@alphatv.gr και εννοείται στο τέλος της εκπομπής, δηλαδή αμέσως μετά τις διαφημίσεις, θα κληρώσουμε το δώρο για να δείτε και ποιος είναι ο τυχερός που θα πάει πραγματικά. Καλά μπάνια, καλές βουτιές. Τι πράγμα? Εντάξει, δεν πειράζει. Σιγά σιγά, αν δεν το προλάβω σήμερα, θα το κληρώσω αύριο. Για ποια περίοδο όμως μιλάμε? Αυτό είναι κάτι που θα το συνεννοηθούν μεταξύ τους? Όχι, όποτε θέλουν να πάνε, δεν έχουμε θέμα. Εντάξει. Ανοιχτό είναι το ξενοδοχείο. Σε ποιο μέρος τέλος είναι το συγκεκριμένο? Στο κέντρο ακριβώς της πόλεως. Θα περπατήσουν ωραία όλοι μέχρι την παλιά πόλη, την υπέροχη, και θα τη δουν όλη τη Ρόδο με τα πόδια. 10 λεπτά από την παλιά πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια. Μάλιστα. Λοιπόν, Χριστίνα, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος στην χώρα αυτή? Η Ρόδος. Η Ρόδος και σένα? Ζω τουλάχιστον 2 μήνες το χρόνο στη Ρόδο. Τα παιδιά σου? Μαζί. Τους αρέσει το ίδιο? Όχι τόσο πολύ, αλλά εντάξει. Η μεγάλη μου κόρη θέλει να πηγαίνει και να βλέπει και τις φίλες της. Αλλά εντάξει.
Λοιπόν, έβαλα προηγουμένως που μου το έφερες εδώ να βάλω λίγο κρέμα χεριών και είναι πραγματικά πολύ ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά μυρίζει η Ελλάδα. Μυρίζει εσπεριδοειδή. Μυρίζει πώς μυρίζουν την άνοιξη όταν περνάμε από κάτι ωραίες γειτονιές που έχουν ακόμα νερατζιές, που έχουν τέτοια δέντρα. Αυτή τη μυρωδιά έχει και είναι πάρα πολύ ωραία. Με αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Να δώσουμε Ελλάδα και στους ξένους, αλλά τώρα και στους Έλληνες που σιγά σιγά θα αρχίσουμε να εξαπλωνόμαστε στα ελληνικά μαγαζιά και να μπαίνουμε, γιατί τώρα, αφού το Δεκέμβριο κυκλοφόρησε το προϊόν, τώρα θα μπούμε και στην αγορά, στο εμπόριο, στα ελληνικά μαγαζιά. Ελλάδα προσπαθήσαμε κι εμείς να δείξουμε. Μύρισε Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, Χριστίνα. Και εγώ πάρα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά. Σε θαυμάζω τόσα χρόνια από μακριά. Είσαι πολύ πιο ωραία από κοντά, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι επιτυχίες συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Και ό,τι θέλετε να το καταφέρετε, μπορείτε. Αρκεί να ξεκινήσετε. Σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Α. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στην ίδια ώρα. 1 το μεσημέρι. Γεια σας.